εξετάζεται η θωράκιση των αρμάτων μας. Ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι Έλληνες θωρακίζουν τα Leopard 2A4 με γνώμονα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ξεκάθαρο μήνυμα που μας έρχεται από τον πόλεμο της Ουκρανίας αλλάζει τα σχέδια της ελληνικής ηγεσίας σχετικά με τα ελληνικά άρματα μάχης Leopard 2A4 και την θωράκισή τους, που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Οι Ρώσοι μας πληροφόρησαν πρόσφατα ότι ο Ουκρανικός στρατός, ο οποίος παρέλαβε γερμανικά άρματα μάχης, τοποθέτησε πάνω τους αμέσως θωράκιση σοβιετικού συστήματος Contact 1. Ενώ τα ουκρανικά άρματα μάχης συγκεντρώνονται για αντεπίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων σε Μπαχμούτ και Ζαπορίζιε, συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό ο εξυγχρονισμός των ουκρανικών αρμάτων, ο οποίος επηρέασε και τον τομέα θωράκισης και των αρμάτων στον ελληνικό στρατό. Οι Ρώσοι δείχνουν πλάνα που δείχνουν ελληνικό Leopard 2A4 να έχει ενισχυθεί από πλάκες ενεργούς θωράκισης, τουλάχιστον στον πυργίσκο και στον μπροστινό μέρος του σκάφους, κατά την αμυντική έκθεση DEFEA 23. Τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επικαλούνται την ελληνική έκδοση του Defense Review για τις φωτογραφίες και αναφέρουν ότι η νέα προστασία που ονομάζεται ASPIS αναπτύχθηκε από την τοπική εταιρεία EODH. Τις ίδιες πληροφορίες αναφέρει με φωτογραφίες και η κυπριακή αμυντική σελίδα DEF Redefined. Όπως αναφέρθηκε, δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες και την παγκόσμια πρακτική στη μαχητική χρήση του άρματος αυτού. Αναφέρεται ότι το ελληνικό Leopard 2A4 που θωρακίστηκε με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζεται να παρουσιαστεί στην έκθεση DEFEA 2023 που αναμένεται να διεξαχθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Οι Ρώσοι εκτιμούν ότι η ελληνική στρατιωτική ηγεσία σκοπεύει να επικεντρωθεί στον εξοπλισμό των ελληνικών αρμάτων με πρώτα τα άρματα μάχης Leopard 2A4 και μετά τα Leopard 2 Hell. Εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων εναέρων οχημάτων και ντρόουν αυτοκτονίας έχουν καταστήσει όλα τα οπλικά συστήματα απλούς στόχους για παλαιοσίδερα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.